Να δώσουμε συνέχεια στο δελτίο μας. Θα περάσουμε σε ένα θέμα τώρα που προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον και όχι μόνο. Οργή, κυρίες και κύριοι, προκαλούν τα περιστατικά σεξουαλικής βίας που βλέπουν τις τελευταίες ημέρες το φως της δημοσιότητας. Τι οδηγεί όμως έναν άνθρωπο να φτάσει σε αυτό το σημείο? Το σημαντικό αυτό θέμα που απασχολεί ολόκληρη την ελληνική κοινωνία θα συζητήσουμε αμέσως τώρα με την κλινική συμβουλευτική ψυχολόγο, την κυρία Θεοδοσία Πιτένη, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κυρία Πιτένη. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα που αποδεχτήκατε την πρόσκληση και είστε εδώ κοντά μας, έστω και τηλεφωνικά, στο Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης του ΦΛΑΣ. Καλησπέρα και από μένα, κυρία Μαρκοπούλου, και σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκληση και εσάς καθώς και το κανάλι σας για ένα τόσο πολύ σημαντικό και σοβαρό θέμα που απασχολεί σήμερα την κοινωνία μας και όχι μόνο σήμερα, ήταν από πάντα. Απλά τώρα βγήκαν πολλές αποκαλύψεις στο φως της δημοσιότητας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, κυρία Πιτένη, από αυτό. Γιατί τώρα μία φράση που ακούστηκε πολύ, γιατί δεν έγιναν νωρίτερα οι καταγγελίες και βέβαια το θέμα άνοιξε η κυρία Μπεκατόρου και έτσι άνοιξαν και πολλά στόματα και ακούστηκαν πολλά και οδηγήθηκαν ήδη κάποιοι στη δικαιοσύνη. Θα τα απαντήσουμε όλα με τη σειρά, κυρία Μαρκοπούλου. Θα ξεκινήσουμε από το πιο βασικό κομμάτι. Ποια είναι γενικότερη προσωπικότητα ενός ανθρώπου που μπαίνει στη διαδικασία, δηλαδή του βιαστή? Πάρα πολλοί άντρες παρουσιάζουν επιθετική συμπεριφορά, αφού σύμφωνα με μελέτες, πολλές γυναίκες πέφτουν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης. Μάλιστα, ο αριθμός των γυναικών είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι γνωρίζουμε, καθώς τα περισσότερα θύματα δεν αναφέρουν καν το γεγονός. Από μελέτες, οι επιστήμονες κατέληξαν πως οι βιαστές είναι άνθρωποι της διπλανής μας πόρτας που κρύβουν ανθρωπόμορφα τέρατα και φέρουν καθώς μια αξιοπρεπή προσωπικότητα. Ο βιαστής είναι ο γόης, είναι ο γλυκομήλυτος, είναι όμως και ο κακοποιός, είναι ο καθώς πρέπει, είναι ο επαγγελματίας και είναι και ο αρρωστημένος. Υπάρχουν διάφοροι τύποι βιαστών και αυτοί αποτελούν πολύτιμο εργαλείο αναγνώρισης για μια γυναίκα. Έχουμε το βιαστή ισχύος και επιβεβλημένου κύρους, επιβεβαίωσης θα το λέγαμε αλλιώς, αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό αυτή τη στιγμή, κυρίως στο χώρο όπου συμβαίνουν τα κρούσματα. Κύριο στοιχείο τους είναι η έλλειψη αυτοπεποίθησης που έχουν όσον αφορά τον ανδρισμό τους και όσον αφορά το κομμάτι της επιβεβαίωσης του ανδρισμού τους. Γίνομαι κατανοητή, φαντάζομαι. Πάρα πολύ και σας ακούμε με ιδιαίτερη προσοχή και με πολύ ενδιαφέρον για όλα όσα μας λέτε. Αυτοί οι άνθρωποι για τους οποίους λέμε αναζητούν τη δύναμη και τον έλεγχο πάνω στις γυναίκες. Είναι αντίθετα, είναι απίθανο να τραυματίσουν, ελέγχουν τα θύματα τους και ελέγχουν με ποιο τρόπο, με το φόβο με τον οποίο έχουν οι γυναίκες εκείνη τη στιγμή που τους συμβαίνει το περιστατικό. Έχουμε επίσης τους βιαστές της οργής και των αντίπεινων. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά τιμωρούν ή υποβαθμίζουν τις γυναίκες γιατί τις θεωρούν κατώτερες. Και έχουμε και τους βιαστές της διέγερσης, οι οποίοι είναι οι ψυχοπαθητικοί, είναι οι serial killers, σηριακοί δολοφόνοι, όπου κύριος στόχος τους είναι η ικανοποίηση να προέρχεται από τον πόνο που προκαλούν σε έναν άνθρωπο. Κυρία Πιτένη, σας ακούμε ιδιαίτερη προσοχή και θα ήθελα να σας ρωτήσω, τι είναι εκείνο που οδηγεί έναν άνθρωπο της πρώτης γραμμής, που είναι καθημερινά στα φώτα της δημοσιότητας, να ασκήσει σεξουαλική βία? Λοιπόν, τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες, ακόμα ακριβώς, και σε μικρά παιδιά. Ακριβώς. Από μελέτες φαίνονται ότι οι βιαστές προέρχονται κυρίως από χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα. Έχουν ασταθείς επαγγελματικό ιστορικό, δεν έχουν εξειδίκευση, είναι στις σχέσεις τους πολύ σύντομοι, έχουν δηλαδή, οι σχέσεις τους δεν κρατάνε μεγάλη χρονική διάρκεια, κακομεταχειρίζονται οι ίδιοι, παράδειγμα, ζώα, ένα μεγάλο μέρος τους έχουν πέσει και εκείνοι θύμα σεξουαλικής κακοποίησης. Είναι παραβάτες στην περιφορά τους κατά την παιδική τους ηλικία μαθητικά χρόνια, αλλά ακόμη και τώρα, δηλαδή παραβαίνουν κανόνες του νόμου ή οτιδήποτε ακόμη και στην οδήγηση. Έχουν ιστορικό χρήσης αλκοόλ
και ουσιών και έχουν κακές σχέσεις με την οικογένειά τους. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά μιας διαταραγμένης προσωπικότητας ενός βιαστή, γιατί θα περάσουμε και στη σεξουαλική κακοποίηση, δεν έχουν ήδη ενοχές για το έγκλημα που διαπράττουν, ούτε καν μετανιώνουν. Αρνούνται να αναλάβουν την ευθύνη και κυρίως πάντα λένε ότι εκείνη με προκάλεσε με τον ντύσιμό της ή οτιδήποτε. Είναι σεξουαλικά ανεπαρκείς, να θυμάστε αυτό. Αντιλαμβάνονται το ότι θέλουν να δείξουν την ισχύ τους, την δύναμή τους μόνο με αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν μπορούν να εκπέμπουν αλλιώς την προσωπικότητά τους. Ο βιαστής επιθυμεί να λάβει μέσα από τις πράξεις του το κύρος του. Ναι, και μια ικανοποίηση που του λείπει, μια ικανοποίηση που δεν εισπράττει από αυτό που κάνει, από αυτό που ζει στην καθημερινότητά του, κυρίως. Ουσιαστικά μισεί τις γυναίκες. Ασκεί βία για να τις τιμωρήσει πολλές φορές. Επίσης, δεν είναι σε θέση να δεχτεί ο ίδιος την απόρριψη. Το όχι μιας γυναίκας, να σκεφτείτε ότι για εκείνον σημαίνει ναι. Είναι πράττει ακριβώς το αντίθετο πράγμα. Αυτό σημαίνει ότι μιλάμε, κυρία Πιτένη, για διαταραγμένες προσωπικότητες. Σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Και πώς είναι τόσο πετυχημένοι αρκετοί στο χώρο της εργασίας τους, ενώ στην προσωπική τους ζωή ασκούνε βία σε κάθε βήμα τους. Αυτό έχει να κάνει καθαρά με το ανθρώπινο χαρακτήρα και με τον άνθρωπο που έχει κυρίως απέναντί του. Εκεί όπου ο ίδιος καταλαβαίνει ότι τα θετικά στοιχεία της προσωπικότητάς του μπορεί να εκπέμπουν πάνω στο θύμα του, σε εισαγωγικά, στοχεύει πάνω σε αυτό και πραγματοποιεί αυτά που επιθυμεί ο ίδιος και που φαντάζεται. Κάπως έτσι λειτουργούν οι ίδιοι τους. Με ρωτήσατε κάτι πριν για την σεξουαλική παρενόκληση που γίνεται ένας πολύ μεγάλος δώρος τελευταία και που έχουν ανοίξει στόματα και παίρνουν το φως της δημοσιότητας. Και είπα, αυτά συμβαίνουν χρόνια τώρα, όπως και εσείς αναφέρατε. Ακριβώς. Χαρακτηριστικά, κυρία Πιτένη, γιατί τώρα, γιατί άνοιξαν στόματα τώρα, γιατί έχουμε τόσες καταγγελίες, γιατί έχουμε τόση οργή τώρα, αυτή τη στιγμή, ενώ γνωρίζουμε όλοι ότι στους περισσότερους χώρους ασκείται βία και η βία δεν είναι μόνο σεξουαλική, είναι και ελεκτική, είναι η βία του μυαλού. Γενικά, βία συνοδεύει πάρα πολλές λέξεις και εκφάσεις λοιπόν, της καθημερινότητας. Σε αυτό που με ρωτάτε υπάρχουν πολλές απαντήσεις. Η πιθανή σύγχυση σχετικά με το τι συνέβη, ειδικά στο μεγάλο χάσμα, στο υπάρχον μεγάλο χάσμα ανάμεσα σε εκείνη και τον θήτη, ως προς την ηλικία ή κάποιο άλλο είδος ισχύος, ο φόβος για την επίκριση ή ανησυχία για το ότι μπορεί να μην γίνει πιστευτή η γυναίκα όταν αναφέρει το συμβάν, μπορεί να νιώθει απέναντι στο οικείο περιβάλλον της, στο συγγενικό της περιβάλλον, στους φίλους της. Όλα αυτά την κάνουν να μην θέλει να αποκαλύψει το μυστικό της σε εισαγωγικά προς τα έξω. Για όλους αυτούς τους λόγους που σας λέω. Θέλει πολύ μεγάλη δύναμη ψυχής για να μπορέσει ένας άνθρωπος, μια γυναίκα, ένας άντρας να εξομολογηθεί και να βιώσει αυτό το μετατραυματικό στρες μετά τον βιασμό του ή μετά από μια σεξουαλική παρενόχληση. Δεν είναι καθόλου εύκολο πράγμα. Πρέπει να ετερδεί τις δυνατότητές του και να παραμένει ψύχρεμος για να μπορέσει να το διαχειριστεί σε μια κοινωνία όπου ακόμη η κουλτούρα της δεν έχει αποδεχτεί όλη αυτή τη διαφορετικότητα. Κακός ή καλός, η κοινωνία μας δεν είναι έτοιμη ακόμη σε όλο αυτό το κομμάτι. Και το τραύμα, το διακόπτω, χρειάζεται μάρτυρες. Η κοινωνία βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με μια συλλογική ευθύνη όσον αφορά στο πώς θα υποδεχτεί τις καταγγελίες οποιασδήποτε γυναίκας. Οφείλουμε να τις τιμήσουμε παίρνοντάς τις σοβαρά. Αυτό έχω να πω πάνω σε αυτό το κομμάτι το οποίο βασανίζει σήμερα όλη την ελληνική κοινωνία και όχι μόνο. Κυρία Πιτένη, και η πανδημία έχει ενισχύσει το πρόβλημα και το τελευταίο διάστημα βλέπουμε και άλλες μορφές βίας τόσο στον εργασιακό χώρο, αλλά η βία ως βία πάντα υπήρχε, ακριβώς, υπάρχει ακριβώς.
και θα υπάρχει αν δεν σταματήσουμε, αν δεν τη σταματήσουμε εμείς όλοι. Ακριβώς. Με το να μιλάμε, με το να συμπορευόμαστε δίπλα από τον άνθρωπο που του τυχαίνουν άσχημα γεγονότα στη ζωή, με το να υπομένουμε, με το να μην κριτικάρουμε, να μην βγάζουμε εύκολα συμπεράσματα και με το να ακούμε. Είναι πολύ βασικό. Γιατί βία δεν είναι μόνο η σωματική, είναι και η λεκτική, είναι και η ενδοοικογενειακή μέσα στο σπίτι. Γιατί τώρα που αφιερώνουμε πολύ περισσότερο χρόνο με το να είμαστε μέσα στο σπίτι, η οικονομική κρίση, ο εγκλισμός φέρουν πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις για να αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα. Δηλαδή είμαστε πολύ πιο κοντά με τους ανθρώπους μας, έτσι ώστε να αποκτήσουμε περισσότερα νεύρα, να απαντήσουμε σε κάτι το οποίο δεν μας αρέσει. Καταλάβατε. Οπότε και αυτό δυσχεραίνει την κατάσταση. Κυρία Πιτένη, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τα ενδιαφέροντα που μας είπατε. Είναι ένα θέμα που τώρα το ανοίξαμε. Τώρα είδε το φως της δημοσιότητας σε τέτοιο βαθμό. Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου, να είστε καλά και να στηρίζετε τον κόσμο. Να είστε καλά κι εσείς και να είστε πάντα στην πρώτη γραμμή και ειδικά κοντά σε ανθρώπους που βιώνουν τέτοιου είδους καταστάσεις. Να είστε καλά, κυρία Πιτένη, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλό βράδυ να έχετε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου. Πάμε τώρα να δούμε ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Αφορά τους ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων. Το υπογράφει ο Γιάννης Νεβησιώτης.